Φυσικά δεν παντρεύτηκε, την κοροϊδέψανε, της είπαν ότι στο πήρε τον γαμπρό στην αυτονομία. Την δεύτερη φορά την ξαναπαντρέψανε, την κλεβάσανε πολύ γερά με φρούτα, με τρέλες ιστορίες. Ξεχνάμε οι άνθρωποι και είναι ολοφάνερο. Και την τρίτη φορά που την ξαναπαντρέψανε και πάλι την κλεβάσανε και έγινε όλο αυτό, η κοπέλα τρελάθηκε. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε στην Καλαμαριά τους με το Γενάρη το προηγούμενο και είναι αφιερωμένο σε όλους όσους έχουν υποστεί bullying ή κατά λάθος έχουν κάνει με σκοπό αυτή η ηλίθια ιστορία να τελειώσει εδώ, όχι εδώ γενικά. Thank you.